με τους προσκυνητές με 1-1. Για να Κιτζίδης, ωραία. Για να Κιτζίδης. Διώχνει, δίνει ωραία παλιά εκεί, μια κάθετη προς τον Νικολαίδη. Ρομπέρ κρατάει, θα κάνει μια σέντρα, σέντρα σούτη ήταν μάλιστα. Καμία ανησυχία για τον Ιωάννου που μπλοκάρει. Κόρνερ με τον Γιάννα Κιτζίδη, ωραία εκτελεσμένο. Πιάνει την κεφαλιά εκεί ο Λιβαδιώτης. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Στο το πάλι, λάθος. Μια δυνατή παλιά, κοιτάξτε τι πάει να γίνει. Η μπάλα τελικά θα καταλήξει out. Το κόρνερ εκτελείται, ωραία, περνάει μπάλα. Και έχουμε τον γκολ. Αυτό γκολ μάλιστα. Η μπάλα πέρασε από όλη την αμυντική γραμμή και τον τερματοφύλακα. Τελευταίος αυτός που ακούμπησε ήταν ο Ιγνατιάδης. Και έχουμε το 1-0 στο 10ο λεπτό εδώ στο γήπεδο Ιωάννης Τράτζαλης. Το Τουντζί Ερέν τώρα. Ερέν κάθετα εκεί και είναι βεβαίως offside ο Λιόλιος, σταματάει η φάση. Υπέρ του Πανδρακικού. Γρήγορα φεύγουν από την αριστερή πλευρά με τον Ρέτα και τον Ρομπέρ. Ρέτας θα κάνει μια παράλληλη παλιά, η μπάλα έρχεται στον Πόπο, τι ωραίο τέρμα στο Γιάννα Κιτζίδη. Με τη μία χωρίς να το σκεφτεί, ωραίο πλασέ. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ιωάννου. Στο 17ο λεπτό η ομάδα του Πανδρακικού κάνει το σκορ 2-0 εδώ στο Ιωάννης Τράτζαλης. Ιωαννίδης θα κάνει την τρίπλα, θα δώσει στον Τουτουντζί Ερέν. Γιάννα Κιτζίδης απ' την άλλη πλευρά στο Ρομπέρ, αυτός θα κάνει το σούτ απευθείας, η μπάλα out. Κάποιες διστακτικές κινήσεις, Παναγιωτίδης θα κάνει το σούτ καλό, αλλά η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του και χαγιά. Εκτελείται καλά, πετάγεται και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ ο Ιωάννου. Τις αναγέννησεις κλέβουν με το Λιόλιο. Ιγνατιάδης, ωραία, κάθε την παλιά στον ξενοδοχείδη, μπαίνει, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα, έχουμε out. Γιάννα Κιτζίδης λοιπόν, εκτελεί αυτό το φάουλ, περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι εκεί, ο Αντωνιάδης θα χρηστεί και αυτός σκόρερ. 3-0 η ομάδα του Πανθρακικού, δεν μπόρεσαν να διώξουν οι παίκτες της αναγέννησης, ο Αντωνιάδης σχεδόν μόνος του. Του Τουντζί Ερέν δίνει στον Λιόλιο που έχει το Ζάγκουλο, ρίχνει την μπάλα μπροστά, Ζάγκουλο που προσπαθεί, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή και έχουμε φάουλ. Μας μπέρδεψε και εμάς ο Παναγιωτίδης, ο Καραγιάννης με συγχωρείτε. Γιάννα Κιτζίδης κάνει τρίπλες, θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, παράλληλη παλιά, εκεί προσπαθεί και παίρνει ο Καλογρανάς το σούτ, όμως θα περάσει out. Γιάννα Κιτζίδης ψάχνει να βρει τον Τζόλα, αυτός κάνει τη σέντρα, πετάχτηκε εκεί στην πορεία της μπάλα ο Καλογρανά, καλή φάση, μπάλα out. Ψάχνει τον Φουρλατάρα που θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κίνδυνος για την αναγέννηση. Τρομερή απόκρουση από τον Ιωάννου. Τη μία ψάχνει και βρίσκει τον Αντωνιάδη. Θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω.
Και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση για την ομάδα του Ποντίων, του Θρυλωρίου, με τον Λιόλιο. Και έχουμε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα επάνω στον Αρέτα για αυτό το μαρκάρισμα στο Λιόλιο. Γιαννακιτζίδης ψάχνει και βρίσκει πάρα πολύ ωραία το Φρουλατάρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και έχουμε άλλο ένα αυτό γκολ. 4-0. Ο Κόρδας είναι αυτός που στέλνει την μπάλα άθελά του βεβαίως στα δίχτυα της ομάδας του. Τον Ιάδης κρατάει, θα δώσει στον Σωτηρόπουλο. Υπάρχει ένα χέρι εκεί, κόρνερ. Εκτελείται. Χέρι. Δεν καταλαβαίνω τι έκανε εκεί ο Παπαδόπουλος. Το πάλι κτελεί και έχουμε τον γκολ 5-0, ενώ έπεσε στην σωστή πλευρά ο τερματοφύλακας της αναγέννησης. Το σούτ ήταν πολύ καλό και αρκετά δυνατό. Η μπάλα φτάνει στον Ιωαννίδη, θα κάνει το σουτ, πολύ καλό, η μπάλα λίγο out. Το πάλι η μπάλα πηγαίνει στον Γιαννακιτζίδη, ψάχνει μέσα, έχουμε offside. Επάνω στον Σωτηρόπουλο. Γιαννακιτζίδης πάρα πολύ ωραία θα ξεφύγει από τον Γιακουμή. Θα βρει αμαρκάριστο το Σωτηρόπουλο. Αυτός θα κάνει μια σέντρα, η μπάλα πηγαίνει στο Γιαννακιτζίδη. Αμαρτία που δεν μπήκε αυτό το γκολ. Παναγιωτίδης προσπαθεί, θα αφήσει τον Ιωαννίδη. Πάλι Παναγιωτίδης, Ιωαννίδης, Χαραλάμπους. Θα κάνει το σουτ, τρομερή απόκρουση κόρδερ του Κεχαγιά. Και τώρα έχουμε προϋποθέσεις για την επίθεση. Φεύγει μόνος του εκεί και έχει απέναντί του τον Φουρλατάρα. Αλλά είναι και ο Σπηλιωτόπουλος. Τώρα παίρνει την μπάλα, βγαίνει ο Ιωάννου και βεβαίως παίρνει την μπουκιά από το στόμα του μέσου επιθετικού του Πανθρακικού. Ήδη και τώρα Ιωαννίδης. Ωραία στον Παναγιωτίδη. Θα κάνει μια σέντρα σουτ προς τον Ξενοδοχίδη. Και τώρα έχουμε το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ στο Ιωάννη Στράτζαλης, Πανθρακικός Αναγέννηση Ποντίων Θρυλωρίου, 5-0.